Οι συμμάχες βρίσκονται τα εργατικά σωματεία και συνδικάτα εν ώψη της νέας 24ωρης απεργίας που προκήρυξαν για ΣΕ και ΑΔΔ. Στη Λάρισα το ΠΑΜΕ και το εργατικό κέντρο πραγματοποιούν το πρωί της Πέμπτης συγκέντρωση διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της πόλης, καλώντας όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την νεολαία να συμμετάσχουν μαζικά αντιδρώντας στα σκληρά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Οι σαρωτικές εξελίξεις γκρέμισαν και την τελευταία αμφιβολία που μπορεί να υπάρχει για το αν φύγουν όλες τις ηλικίες, όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, νέους, παλιούς, ασφαλισμένους. Φύγουν τους πάντες. Εκτελούν εμψυχρό όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Τρομοκρατούν με το δίλημα χρεοκοπία ή υποταγή. Το φόβητρο αυτό έχει ένα στόχο. Αντιασφαλιστική θύελα να γίνει αποδεκτή αδιαμαρτύρητα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι στο μαύρο μέτωπο κυβέρνησης κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, του ΣΕΒ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται να οικοδομηθεί ένα μέτωπο της εργατικής τάξης, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των επαγγελματοβιοτεχνών, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Η κυβέρνηση υποστηρίζει το ΠΑΜΕ, κατακρεουργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, διαπράττοντας ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος της εργατικής τάξης και όλων των εργατικών λαϊκών οικογενειών, καλώντας τους πολίτες σε αντίσταση μέσα από κοινό αγώνα.